είναι θράσος να έρχεστε εσείς εδώ και να με εγκαλείτε επειδή καθυστέρησα μισή ώρα. Όταν χθες σας περίμενα μια ολόκληρη μέρα να εμφανιστείτε στο κοινοβούλιο, αλλά είχατε αποδράσει. Και είχατε αποδράσει διότι δεν έχετε αφήγημα πια να μιλήσετε για την οικονομία. Την άλλη φορά όμως που θα επιλέξετε να αποδράσετε από τη συζήτηση για την οικονομία στη Βουλή, κύριε Μητσοτάκη, πείτε στους επικοινωνιολόγους σας, μη σας βάζουν να κάνετε δηλώσεις 200 μέτρα από το σπίτι μου, λέγοντάς μου να έρθω στην περιοχή μου, στη γειτονιά μου, να σας απαντήσω και να δω ποια είναι πραγματικότητα. Πώς σε καμιά άλλη γειτονιά της Αθήνας. Και εν πάση περιπτώσει, αν έρχεστε από τη γειτονιά, χτυπήστε και το κουδούνι να πιούμε και κάνα καφέ. Θα σας κεράσω. Διότι μπορεί να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά πολιτικό πολιτισμό έχουμε. Το πανεπιστημιακό άσυλο, έτσι όπως έχει θεσπιστεί από την δική μας παρέμβαση, δεν απαγορεύει την επέμβαση της αστυνομίας όταν διαπράττονται αδικήματα εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Αυτεπάγγελτα μπορεί να επέμβει η αστυνομία για κάθε αυτόφορο αδίκημα που συντελείται μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους, αρκεί βεβαίως να κληθεί, διότι η αστυνομία δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα υπάρξει αδίκημα, όπως σε κάθε οποιοδήποτε άλλο χώρο δημόσιο, έτσι και στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανομία στη χώρα. Νόμοι υπάρχουν και είναι άδικο για τη χώρα να δίδετε αυτή την εικόνα. Είναι άδικο για τη χώρα να δίδετε αυτή την εικόνα, ιδίως σε μια περίοδο όπου τον τόπο μας επιλέγουν ως τουριστικό προορισμό εκατομμύρια πολίτες, κάθε χρόνο σπάμε το ρεκόρ, σπάσαμε και φέτος, να δίδετε την εικόνα της ανομίας, της παραβατικότητας, της ανασφάλειας, θαρρής και ζούμε στο Gotham City και όχι στην Αθήνα. Έχουν γίνει 239 συλλήψεις. Αρκεί μια κλίση, μια καταγγελία απλή ενός φοιτητή, ενός περαστικού, ενός πολίτη για να παρέμβει η αστυνομία. Το γνωρίζετε αυτό. Γιατί ψεύδεστε δημοσίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης αστυνομίας λόγω του ασύλου. Ο βασικός λόγος στοχοποίησης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου από την πλευρά σας είναι μια ιδεολογική αιμονή σε σχέση με την ανάγκη εκφυλισμού του, περαιτέρω εκφυλισμού του, για να καταστεί στην ελληνική κοινωνία προφανής η ανάγκη να πάμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.